σιγανό ψυχαλισμά, σιγανό ψυχαλισμά. Δάκρυ δάκρυ πέφτουνε τις βροχής οι στάλες. Πού να είσαι χάθηκες, να με σκάσεις βάλθηκες. Έχω λίγες φορές, θα μου φέρεις κι άλλες. Με χτυπούν στο πρόσωπο σιγανό ψυχάλες. Η βροχή δυνάμωσε, όχι δυνάμωσε. Για ποιο λόγο άργησες, δεν καταλαβαίνω. Μήπως ξελογιάστηκες, μάλι αγάπη πιάστηκες. Έχω σου το μόλογο, το μυαλό χαμένο. Άρχισα να ανησυχώ και σε περιμένω. Είναι η ώρα 9:30. Περιμένω ακόμα. Πού να λησμονήθηκες και δε με λυπήθηκες. Η αγωνία μου φέρε την ψυχή στο στόμα. Είναι η ώρα 9:30, μα περιμένω ακόμα. Σοβαρότατος, κουστομαρισμένος, πάντα με το γυαλάκι του. Η ερωτελεστία ακόμα και το πώς θα καθίσει. Ένα άτομο ακέραιο από πάνω ή σαν κάτω. Και δίπλα, σύντροφος αγόριστος, η κιθάρα του. Ο κύριος Πάνος Γαβαλάς. Οι οπαδοί του επώνυμοι και φανατικοί. Και τον ακολουθήσανε από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα. Ήταν η λεγόμενη γαβαλική. Η φωνή του, ένα βελούδο μπαρσοβαρίτονου, αψεγάδιαστη. Δεν είχε να του βρεις το παραμικρό. Και περπάτησε ο κύριος Πάνος Γαβαλάς, γιατί ήταν κύριος ο Πάνος, σε κάθε του ενέργεια, σε κάθε του πράξη. Και ο λόγος του, συμβόλαιο. Και ποτέ με μαγαζί δεν υπήρξε ένταση. Και ο πατέρας μου, λέει ο γιος του Γιάννης ο Γαβαλάς, δεν ήταν ούτε χάρτινος, ούτε γυάλινος. Ήταν αυτός που ήτανε. Βραδιά λοιπόν αφιερωμένη σε ένα τραγουδιστή που αφού τον βάλαμε στην καρδιά μας έμεινε
και θρονιάστηκε για πάντα. Ο Διπορικό λοιπόν απόψε το βράδυ και κοντά μου δίπλα μου έχω τη συνεργάτη δάμου, την Αμαλία, τη Λίνα Αλεξανδροπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Απολαύσαμε το σιγανοψυγάλισμα. Ήτανε το πρώτο τραγούδι που έγραψε σε στίχους του Βασιλιάδη του Τσάτα. Μένα με λένε Περικλή, κι αν θες να μάθεις ρωτά. Σε μένα ναι που έπεσες, στο σπίτι μου που μπήκες. Όχι όπως ήξερες αλλού, μα πως εδώ τα βρήκες. Αλλού έκανες τα κόλπα σου, εδώ θα κάτσεις αγιά. Γιατί άλλα μάτια έχει ο λαγός κι άλλα η κουκουβάγια. Με κλάμα να με ρίξουν. Μ' από γυναίκας δάκρυα δεν παίρνω εγώ χαμπάρι. Και δεν σηκώνω από καμιά ποτέ μου χαλινάρι. Αλλού έκανες τα κόλπα σου, εδώ θα κάτσεις αγιά. Γιατί άλλα μάτια έχει ο λαγός κι άλλα η κουκουβάγια. Με λένε Περικλή, κι αν θες να μάθεις ρωτά. Σύμφωνα με τον άνθρωπο να φέρνες αναλόγως, γιατί θα πέφτει καμουτσί όπου δεν πέφτει λόγος. Αλλού έκανες τα κόλπα σου, εδώ θα κάτσεις αγιά. Γιατί άλλα μάτια έχει ο λαγός κι άλλα η κουκουβάγια. Απολαύσαμε από τα πρωτόλια του τα πρώτα άσματα τα οποία είπε τη ζωή του Σερέτησα, σε σύνθεση του Καπλάνη, του Κώστα του Καπλάνη, η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, δεύτερη φωνή του κάνει η Μεριλίντα και ο Φώτης ο Δούσης. Και το «Μένα με λένε Περικλή», του Απόστολου του Καλδάρα, σε στίχους του Κώστα του Βίλβου. Ο Διπορίκο λοιπόν στον Πάνο του Καπαλά. Δεν ήταν χάρτινος, ούτε γυάλινος. Οι συνεντεύξεις του στα ΜΜΕ ελάχιστες. Και δεν υπάρχουν περιπτώσεις που να απασχόλησε τον τύπο. Σχεδόν ούτε για τις καλλιτεχνικές του επιλογές. Ακόμα και όταν στα νεότερα χρόνια ο τύπος άρχισε να ασχολείται περισσότερο με το τραγούδι, οι δικές του επιλογές απήχαν από εκείνες που τραβούσανε τα φώτα των μέσων,
τον ΜΜΕ. Δεν ήταν γυάλινος. Δεν υπήρχε βέβαια η τηλεόραση στα χρόνια του. Ακόμη και όταν υπήρξε, σχεδόν ποτέ δεν ασχολήθηκε μαζί του. Ούτε όμως και με το ραδιόφωνο είχε παρτίδες. Αποτέλεσε σχολή μόνο και μόνο για την αντιμετώπιση του από τα μέσα. Και μάλιστα σήμερα. Αλλά πρώτα απ' όλα αποτέλεσε μία ξεχωριστή σχολή μέσα στο λαϊκό τραγούδι της εποχής του. Να ζήσει η μάνα που κάνει τέτοια χώρια. Απόψε είσαι για φίλη και εγώ για σένα είμαι τρελή. Για να σβήσω της καρδιάς μου το μεράκι, στην υγειά σου πίνω κι άλλο ποτηράκι. Έξω φτώχεια ο καημός στην στενοχώρια. Να ζήσει η μάνα που κάνει τέτοια δόρια. Να ζήσει η μάνα που κάνει τέτοια δόρια. Έξω φτώχεια ο καημός στην στενοχώρια. Σ' εκτιμώ κι αν σ' αγαπώ, σαν γλεντώ δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω.
απ' τη σούρα μου τη μύτη μου δεν βλέπω. Μα γλεντάω δίχως να παρέκραπω. Και γι' αυτό ελέγχους δεν σου επιτρέπω. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Είμαι άνδρας και το κέφι μου τα κάνω. Και τα πιω και δυο ποτήρια παραπάνω. Πάρ' τ' απόφαση πως δεν σου πέφτει λόγος. Η γυναίκα πρέπει να είναι πάντα υπό. Και υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Απολαύσαμε το απόψε «Ίσα για φιλή» του Γιώργου του Μητσάκη, όπου εδώ ο μεγάλος Γιαμαλάς κάνει δεύτερη φωνή στην Άννα τη Χρυσάφη και του Μάνου του Χατζηδάκη. Έγινε το υπέροχο τραγούδι «Είμαι άντρας» σε στίχους του Αλέκου του Σακελάριου, του Γιώργου του Γιανακόπουλου, όπου σιγότα του κάνει η Ελένη η Λαμπύρη. Σε μια εποχή κατά την οποία κυρίαρχο στοιχείο στην ερμηνεία ήταν ο έντονος μελοδραματισμός, ο Γαβαλάς διατήρησε τις αποστάσεις. Τραγούδησε τα ίδια θέματα, τα ίδια συναισθήματα. Το έκανε όμως με θαυμαστή ισορροπία ανάμεσα στην επερηφάνεια και στο κλάμα. Σε μια εποχή που η Ανατολή σάρωνε, δεν άπλωσε πάνω στις μελωδίες τη γνώριμη λαγνία που κυριαρχούσε, αλλά την αυτοσυγκράτηση μιας κανταδορικής ματιάς. Σε μια εποχή κατά την οποία η εκμετάλλευση των κοινωνικών δεδομένων στα θέματα των τραγουδιών υπερέβαλε, ο ίδιος επέμενε να είναι ένας κατεξοχήν ερωτικός τροβαδούρος, ψυχαγωγός. Τέλος, σε μια εποχή κατά την οποία όλοι ήθελαν να γίνουν έντεχνοι και πολιτικοποιημένοι για να παίξουν το παιχνίδι της σύγχρονης δημοσιότητας, ο ίδιος παρέμεινε λαϊκός τραγουδιστής. Βέβαια, όταν υπερτερούν τα παιχνίδια ορισμένων με τη δημοσιότητα, το καθένας ξαναγράφει την ιστορία του ανάλογα με το πόσο συχνά εμφανίζεται στη τηλεόραση, δεν ξέρω αν το όνομά του εξακολουθεί να έχει την ίδια έγκλη. Ωστόσο, πολλά από τα τραγούδια του παραμένουν σε πρώτη σύνθεση, ερμηνευμένα είτε από τον ίδιο είτε από τις νέες γενιές τραγουδιστών, καθώς εξακολουθούν να διασκεδάζουν τους σύγχρονους θαμώνες. Η Λάρη, όνειρο δεμένο στο μουράγιο, κάθε λιμάνι και καλυμός, σιγανό ψυγάλισμα, λαϊκό τσατσά, μπορεί να έφυγες, πού να γυρνάς, γλυκέ μου τύρανε, και αρκετά ακόμα τραγούδια που πρωτοείπε ο Πάνος Γαβαλάς στα 40 περίπου χρόνια της πορείας του. Πρόκειται για κομμάτια που τα έχουν ερμηνεύσει πολλές φορές στα νεότερα χρόνια, σε δίσκους, σε πάλκα, και είναι πραγματικά κρίμα να αποσυνδέονται από τις σπουδαίες πρώτες εκτελέσεις τους. Τη φυσιογνωμία δηλαδή και το ήθος του ανθρώπου που τις δρομολόγησε. Αυτή η αναφορά γίνεται με αφετηρία το γεγονός ότι ο άνθρωπος που τα ερμήνευσε πρώτη φορά έφυγε νωρίς. Και εδώ που τα λέμε, ούτε όταν ζούσε έπαιξε παιχνίδια δημοσιότητας. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά, αυτή μας η προσέγγιση είναι και η πρώτη με την οποία
καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια να καταγραφεί η διαδρομή του. Στο 14 κι ας το 31 γιατί στο λέω θα καείς και τότε θα με θυμηθείς μα θα είναι αργά για σένα. Γιατί στο λέω θα καείς και τότε θα με θυμηθείς μα θα είναι αργά για σένα. Αν έχεις μάτια τέσσερα στάσου στο 14. Το παιδό μα έχω ψυχή μεγάλη είμαι παιδάκι του λαού της Παναγιάς και του Θεού και με ζεστή αγκάλι. Έχεις μάτια τέσσερα στάσου στο 14. Δεκατέσσερα πουν τυχερό για σένα στο κάτω κάτω της γραφής όταν μαζί μου κουραστείς πράβα για 31. Αν έχεις μάτια τέσσερα στάσου στο 14. Χίλιες φορές καλύτερα χέρια σου βράδυ πρωί πέφτω λίγο λίγο εσύ δεν είσαι άνθρωπος τον πόνο μου να νιώσεις μια μέρα δεν ξημέρωσε χωρίς να με πληγώσεις. Όταν με χάσεις τότε πια θα δεις το
ότι αξίζω. Αχ, τότε θα σε εκδικηθώ, θα μου ζητάς να ξαναρθώ και εγώ δεν θα γυρίζω. Εσύ δεν είσαι άνθρωπος τον πόνο μου να νιώσεις. Μια μέρα δεν ξημέρωσε χωρίς να με πληγώσεις. Χίλιες φορές καλύτερα να μη σε αγαπούσα, από το ένα το κλαδί στο άλλο να πετούσα. Εσύ δεν είσαι άνθρωπος τον πόνο μου να νιώσεις. Μια μέρα δεν ξημέρωσε χωρίς να με πληγώσει. Κλείνοντας τα πρώτα μας σημεία, ώρα απολαύσαμε το Στάσου στα 14, μια σύνθεση του Μπάμπη του Μπακάλι και του Απόστολου του Καλδάρα, σε στίχους του Κώστα του Βίρβου. Η δεύτερη φωνή που ακούστηκε ήταν ο Απόστολος του Καλδάρας. Και κάναμε μπάσιμο στο επόμενο ημίωρο με ένα υπέροχο τραγούδι του Μανώλη του Χιώτη, το «Εσύ δεν είσαι άνθρωπος». Η δεύτερη φωνή ήταν της Μέρης Λίντα και η στίχη του Χρήστου του Κολοκοτρώνη. Ο Διπορήγο λοιπόν στον Μεγάλο Γαβαλά. Ο Πάνος Γαβαλάς γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 1926 στην Αθήνα. Οι γονείς του ήταν νησιώτες. Ο πατέρας του καταγόταν από τη Φολέγανδρο και η μητέρα του από την Ικαρία. Στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής έμαθε να φτιάχνει παπούτσια, ενώ παράλληλα έκανε πολλές ακόμα δουλειές του ποδαριού για να επιβιώσει. Την ίδια εποχή έμαθε φυσαρμόνικα και έκανε καντάδες στα σοκάκια της Κεσαριανής, ενώ αργότερα ενταγμένος στο εφεδρικό Ελλάς ψυχαγωγούσε τους συναγωνιστές του. Το 1947, σε ηλικία 21 ετών, παντρεύτηκε τη Ζωή Μουστάκη και σύντομα απέκτησε το γιο του, ενώ αργότερα έκανε και μία κόρη. Επίσης, άνοιξε και τσαγκαράδικο στην Κεσαριανή. Περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 50, πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στο Πάλκο, στην αρχή ως μπουζουξής και κατόπιν ως τραγουδιστής. Περίπου την ίδια εποχή γνώρισε τον συνθέτη Γεράσιμο Κλουβάτο, ο οποίος τον πήγε για πρώτη φορά στην Κολούμπια. Όμως, οι πρώτες προσπάθειες να μπει στη δισκογραφία γνώρισαν παταγώδη αποτυχία. Τα πρώτα αυτά τραγούδια που είπα σε δίσκο δεν πιάσαν και με πέταξαν 1,5 χρόνο έξω από την εταιρεία. Αφηγούνταν ο ίδιος από την Κολούμπια στην Οδεόν και ήξερα ξανά το ίδιο ταξίδι χωρίς καμιά επιτυχία και πάλι. Στο τρίτο του πέρασμα από την Οδεόν και όταν ήταν έτοιμος να τα παρατήσει έγινε επιτυχία το σιγανοψυγάλι. Σαν άνθρωπος να κλαίει, να του χτυπώ τα τέλια του τον πόνο μου να λέει, να του χτυπώ τα τέλια του τον πόνο μου να λέει.
μαράζι της καρδιάς μου. Θα το διώχνιο μπαγλαμάς μου. Μας μ' απόμεινε στερνή παρηγοριά μου. Ο μπάγλα μας μ' απόμεινε στερνή παρηγοριά μου. Το μαράζι της καρδιάς μου, θα το διώχνιο μπάγλα μας μου. Μαζί του να πεθάνω. Κι αφού κανείς δεν με πονά, μαζί του να πεθάνω. Το μαράζι της καρδιάς μου, θα το διώχνιο μπαγλαμάς μου. Σ' αγαπώ τη μάνα μου. Αγάπησα, αγάπησα και σένα. Όσα είχα και δεν είχα μου τα μάσησες. Και πατήρι στο φινάλε με παράτησες. Δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, χαλάρι σου. Σ' μια μέρα θα χτυπήσεις το κεφάλι σου. Μα η δική μου η καρδιά δεν έχει αντάλλαγμα. Όπου Γιώργος και Μαλαμά. Τα έχω δώσει όλα. Κι αν για σένα και φαρμακιά εγώ έπινα, τη ψυχή μου να ζητούσες θα στην έδινα. Δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, καλά σου. Σ' μια μέρα θα χτυπήσεις
το κεφάλι σου. Μα η δική μου η καρδιά δεν έχει αντάλλαγμα. Όπου Γιώργος και μαμά. Δύο τραγούδια, δύο αριστουργήματα. Θα βρω πολύ μου ρίπα γλαμά. Σύνταξη του Απόστολου Καλδάρα, η στίχη πάντοτε της μεγάλης ευτυχίας. Και όπου Γιώργος και Μάλαμα. Ένα γαρδιωμένο τραγούδι του Γιώργου του Μητσάκη, το έχουμε ακούσει και σε άλλες εκτελέσεις. Μία από αυτές ήταν και με τον Νίκο τον Γούναρη. Αυτή εδώ του Γαβαλά, με δεύτερη φωνή, τη Μέρη την Αστέρη, το καιρό του έγραψε. Όταν έγινε επιτυχία το σιγανοψυχάλισμα, ήταν η εποχή κατά την οποία, ύστερα από την κλασική περίοδο του ρεμπέτικου, με πιο χαρακτηριστικό τραγουδιστή τον πρόδρομο Τσαουσάκη, άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους νεότεροι τραγουδιστές, οι οποίοι διαμόρφωναν σιγά σιγά το δικό τους ύφος. Ο Καζαντζίδης και ο Γαβαλάς ήταν ανάμεσα στους πρώτους. Μάλιστα κατά μία εκδοχή ηχογράφησαν τα πρώτα τους τραγούδια σχεδόν ταυτόχρονα. Βέβαια, η αναγνώριση του δεύτερου καθυστέρησε περισσότερο. Από την εποχή που κυκλοφόρησε το σιγανοψυχάλισμα και πέρα όμως, άρχισε να δρομολογείται μια μεγάλη καριέρα που διήρκησε περισσότερο από 30 χρόνια. Μέχρι το 1961 συνεργάστηκε με την Οντεόν. Η Γλάρη, σε μουσική του Νίκου Μεϊμάρη, γείτονά του, Κουρέα στην Κεσαριανή, το Φεύγω Γεια Σου Γεια Σου, η Μάγισσα Θεσσαλονίκη, όπου έκανε τις πιο επιτυχημένες εμφανίσεις του, όταν πλέον ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, αλλά και τα «Μένα με λένε Περικλή», «Θα βρω μουρμούρι μπαγλαμά» ή το «Στάσου στο 14», το Αποστόλου Καλδάρα. Είναι μερικά μόνο από τα τραγουδία εκείνης της πρώτης επταετίας διαδρομής του. Από τις αρχές του 1962, ενώ είχε πλέον καθιερωθεί, μεταγράφηκε στην τότε Κολούμπια. Ακολούθησε μία ακόμη χρυσή πενταετία. Αν δει κανείς τον κατάλογο με τις ηχογραφήσεις του αναχρονιά, θα διαπιστώσει ότι σχεδόν το 40% του συνόλου των ηχογραφήσεών του πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1962-1965. Συνεργάστηκε με τους Τσιτσάνη, Χιώτη, Αποστόλο Καλδάρα, Μπάμπι Μπακάλι, Βασίλη Καραπατάκη, Στέλιο Χρυσίνη. Την ίδια περίοδο και μέσα από τραγούδια που ερμήνευσε ο ίδιος, αναδείχθηκαν ο Γιάννης Καραμπεσίνης και ο Βασίλης Βασιλιάδης, ενώ πολλούς στίχους τραγουδιών που ερμήνευσε τους επεγράφω ίδιος. «Φύγε και άσε με», «Όσο με μαλώνεις», «Μην αγάπη μου κοντά μου», «Άμα θες να κλάψεις κλάψε», «Δεν με πονάς». Αυτά, μαζί με το όνειρο δεμένο του Ξαρχάκου και το κάθε λιμάνι και καημός του Κατσαρού, είναι τα πλέον εμβληματικά τραγούδια αυτής της περίοδου. Το ίδιο ισχύει και στη Λόλα του Ντίνου Δημόπουλου και το κάθαρμα του Κώστα Ανδρίτσου, τις δύο κορυφαίες από τις λίγες βέβαια παρουσίες του στον ελληνικό κινηματογράφο, που τότε αποτελούσε το κύριο μέσο προβολής. Στα χαδιά τα φίλια μου, σε γλυκό φιλό κι εσύ με σπρώχνεις. Δεν με θέλεις πια, γι' αυτό με διώχνεις. Αφού το θες που τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο, αγάπη μου σου αφήνω για αυτό, τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Αφού το θες τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο, αγάπη μου σου αφήνω για αυτό, τώρα πια δεν με θέλεις άλλο.
έκανε να αλλάξεις κι έτσι ξαφνικά να με πετάξεις. Ήμουνα εντάξει στο πλευρό σου, τώρα με κοιτάζεις σαν εχθρό σου. Αφού το θες τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο, αγάπη μου σου αφήνω για που τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Αφού το θες τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο, αγάπη μου σου αφήνω για που τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Έφτασε ο κόμπος πια στο χτένι, τώρα θα βλέπομαστε σαν ξένοι. Κι έτσι θα χωρίσουμε σε λίγο, φίλα με αγάπη μου να φύγω. Αφού το θες τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο, αγάπη μου σου αφήνω για που τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Πάλι με χαράματα, μεθυσμένος έρχομαι την αυγή στο σπίτι. Μια αγάπη έχασα, όμως δεν τη ξέχασα. Ο καημός της με κάνε άσωτο κι αλήτη. Πάλι με χαράματα έρχομαι στο σπίτι. Αυγούλα ρώτησε ένα νερό τα ποθώ και έχω γίνει θύμα. Με έχει πνίξει ο πόνος μου και τα πίνω μόνος μου και έρχομαι τριγλίζοντας με βάρη το βήμα. Μιας αγάπης ατυχής είμαι τώρα θύμα. Με χαράματα τείχο τείχο προσπαθώ να ξαναγυρίσω. Στην καρδιά πληγώθηκα και αναστατώθηκα. Τη φωτιά που μ' άναψες τώρα πως θα σβήσω. Πάλι με χαράματα σπίτι θα γυρίσω.
απολαύσαμε το συγχαριδωμένο τραγούδι το «Αφού το θες» του Μανώλη Δουκιώθη, όπου κάνει δεύτερη φωνή στη Μέρη τη Λίντα. Και το «Πάλι με χαράματα», ένα δικό του τραγούδι που το έγραψε μαζί με τον Σπύρο το Περιστέρι σε στίχους του Χαράλαμπου του Βασιλιάδη, του λεγόμενου «Ο Τσάτας». Στα τέλη του 61, στο σκοπευτήριο, το μετέπειτα χάραμα της Γεσσαλιανής, συναντήθηκε για πρώτη φορά με τη μόνιμη αργότερα συνεργάτη δάτου στο πάλπο και τις ηχογραφήσεις. Τρία Κούρτη. Τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησαν συνοδεών, το «Αθήνα» και τον «Κεραντώνη» του Μάνου του Γαλιδάκη, ήταν δικές του εκτελέσεις. Το 1962 άρχισαν να ηχογραφούν μαζί με την Κολούμπια, ενώ από τις αρχές του 1963 έγιναν ντουέτο, αλλά ντουέτο και στο πάρκο, στην Τριάννα του Χιλά, στο Τζέμι του Γοντρού, στο Βαλυρικό, στο Πανόραμα, στη Βεντέτα, σε ό,τι καλύτερο μαγαζί υπήρχε το καιρό εκείνο. Το 1966, σε συνεργασία με τις άλλες κορυφαίες λαϊκές δυνάμεις της εποχής, αποφάσισαν να πάρουν την καλλιτεχνική αλλά και την εμπορική δυναμική τους στα χέρια τους, ασχολούμενοι και με την παραγωγή της δισκογραφίας τους. Τελικά, μαζί με την Πόλη Πάνω, δημιούργησαν για μικρό διάστημα την εταιρεία Βεντέτα. Αμέσως μετά συνέχισε μόνος του με την εταιρεία Σονάτα. Με τις ετικέτες και των δύο εταιριών εξακολούθησε να κάνει επιτυχίες. «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα», «Γλυκέ μου τύρανε», «Για σένα τα πάντα στερήθηκα», «Ζηλεύω, ζηλεύω». Όμως το επιχειρηματικό παιχνίδι χάθηκε για λόγους που αξίζουν ιδιαίτερη αναφορά και μελέτη. Γύρω στο 1971 διέκοψε αυτή η δραστηριότητα και επιχειρήσε, κάνοντας εμφανίσεις στο εξωτερικό, να καλύψει τα χρέη, μένοντας πολύ καιρό εκτός δισκογραφίας. Έτσι κι αλλιώς, η επίσημη δισκογραφία της εποχής είχε πολύ διαφορετικά ενδιαφέροντα από τα δικά του, ενώ οι μαχαιτικές του προθέσεις τον είχαν αναγάγει σε μαύρο πρόβατο. Αποτέλεσμα ήταν αυτό.
και σ' αγαπώ. Όμως δεν ήτανε τότε καιρό. Ξεκινάμε, πάμε μακριά, σ' άλλες χώρες, στα γνωστά νερά. Στο μουράγιο μένεις μόνη εσύ, πάντα λούς μου θα'ναι στο νησί, πάντα λούς μου θα'ναι στο νησί. Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει κι από τα μάτια σβήνει στεριά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γράρι κι εδώ σου λέω ευχηγιά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γράρι κι εδώ σου λέω ευχηγιά. Θάλασσα γυαλί, μα οι σκέψεις μου έγινε θολή. Λάμπει ο ήλιος τώρα από ψηλά, στο μυαλό μου έρχονται πολλά, στο μυαλό μου έρχονται πολλά. Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει κι από τα μάτια σβήνει στεριά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάρι κι εγώ σου λέω εγγενιά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάρι κι εγώ σου λέω εγγενιά. Μακρινό θάλασσα θα βλέπω κι ουρανό. Μα η σύντροφιά μου θα σε εσύ, πανταλούς μου θα'ναι στο νησί, πανταλούς μου θα'ναι στο νησί. Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει κι από τα μάτια σβήνει στεριά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάρι κι εγώ σου λέω εγγενιά. Και στο κλείσιμο του δεύτερου ημιχρόνου και της πρώτης μας ώρας τον απολαύσαμε Σιγόντο. Σιγόντο σε μια μεγάλη επιτυχία του καιρού εκείνου, το «Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ», του Γιώργου του Μητσάκη, με την Άννα τη Χρυσάφη. Και δεύτερη ώρα μας ξεκινήσαμε με ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του. Τραγούδι του Νίκου του Μεϊμάρη, σε στίχους του Τσάντα του Βασιλιάδη. Δεύτερη φωνή στους Λάρους ήταν η Βούλα η Γκίκα. Μεγάλη επιτυχία η Λάρη. Με τους Λάρους ξεκίναγε το δεύτερο πρόγραμμα, την βδομαδιάτικη εκπομπή που είχε για το λαϊκό τραγούδι. Από το 1977 μέχρι το 1982 συνεργάστηκε αποκλειστικά με τη δημιουργική ομάδα του Χρήστου Νικολόπουλου, του Βαγγέλη Ατραίδη και του Γιάννη Βασιλόπουλου. Όντας πάντα ντουέτο με τη Ρία Κούρτη, έκανε μαζί τους και στην εταιρεία Music Box 4 μεγάλους δίσκους, με τους οποίους σημείωσε μία ακόμα σειρά επιτυχιών. Παρότι το μουσικό κλίμα από τη μεταπολίτευση και μετά
Όταν δεν ήταν πολιτικό, ήταν ευρωελαφρύ, ο ίδιος διατήρησε τη λαϊκή του γραμμή. Στο περίφημο «Στο Σταυροδρόμι», «Το Σίκο Κάτσε», «Η Υποκρισία», αλλά και στο δικό του «Τίποτα-Τίποτα» ήταν επιτυχίες αυτών των χρόνων. Ο τελευταίος δίσκος του εκδόθηκε το 1986, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η περιπέτεια με την υγεία του. Σχεδόν μέχρι το τέλος παρέμεινε ενεργός και στο πάλκο. Έφυγε για πάντα στις 3 Δεκεμβρίου 1988, στα 62 του μόλις χρόνια. Αν μελετήσει κανείς τη δισκογραφία του Πάνου Γαβαλά, έτσι όπως έχει καταγραφεί στις μέρες μας, θα διαπιστώσει πόσο διαφοροποιείται η περίπτωσή του από εκείνες των άλλων κορυφαίων λαϊκών τραγουδιστών της εποχής του, καθώς δεν είναι μόνο η παροιμιώδης αποχή του από τα έστω υποτυπώδη στην εποχή του μέσα προβολής. Ακόμη και στην επιλογή της κατεύθυνσης και του ρεπερτορίου του, εμφανιζόταν να βασίζεται κατ' εξοχήν στον εαυτό του και σε αυτά που πίστευε, ενώ κινούνταν μακριά από μακροχρόνιες συνεργασίες. Ακόμη και αν υπήρχε σε αυτές η προοπτική να στηρίξουν για τον ίδιο έναν πιο ισχυρό τραγουδιστικό μύθο. Ακόμη και στις συνεργασίες που είχαν γράψει τη δική τους ιστορία στη διαδρομή του, καθώς εμφανιζόταν απρόθυμος να τη συνεχίσει ή να φροντίσει για την εξέλιξή τους. Με το Μίκη Θεοδωράκη, του οποίου η παρουσία ως συνθέτη σημάδεψε τα πρώτα χρόνια του 60 και σε επίπεδο προβολής, ήταν αδιαμφισβήτητα η πιο καλά οργανωμένη τραγουδιστική καμπάνια μέχρι τότε. Ο Γαβαλάς έκανε μόλις 2 τραγούδια. Νωρίτερα είχε ερμηνεύσει και σε δεύτερη εκτέλεση το «Βράχο βράχο τον καημό μου». Με τον Σταύρο Ξαρχάκο συνεργάστηκε μόνο για το όνειρο δεμένο, ενώ με τον Γιώργο Κατσαρό, μετά την επιτυχία του «Κάθε λιμάνι και καημός», έκαναν μαζί μόλις 4 ακόμα τραγούδια. Δεν θέλω πλούτη να μου δώσεις και παλάτια, δεν θέλω λούσα όπως άλλες που γυρνάς. Λείπεις μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια και πες μου λίγο τη φτωχή πως μ' αγαπάς. Λείπεις μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια και πες μου λίγο τη φτωχή πως μ' αγαπάς. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Περίφημο λίγα ψίχουλα, αγάπη σου γυρεύω, του Σταύρου του Τζουανάκου, η στίχη είναι του Κώστα του Βίρβου,
η Άννα η Χρυσάφη παίρνει το τραγούδι και ο Πάνος ο Καβαλάς κάνει ένα υπέροχο σιγότο. Ακολουθεί το «Τέτοια φωτιά δεν σβήνει». Είναι δικό του τραγούδι. Η στίχη είναι του Χαράλαμπου, του Βασιλιάδη. Οι προβλέψεις πρακτικώς δεν είναι καθόλου καλέ. Η πολιτική κατάσταση επηρεάζει την οικονομική. Η πολιτική ανομαλία παρεμποδίζει όλας τις εργασίες, ούτε εξωτερικών δάνειων, αλλά ούτε εσωτερικών. Εκτός πλέον, αν το κάνει δια της βίας το κράτος. Και τότε, αλίμονο. Πού θέλετε λοιπόν να βρούνε οι πτωχοί άνθρωποι τα αναγκαία για το χειμώνα που έρχεται. Αυτά μας έγραφε ο Γρηγόρης ο Ξενόπουλος τον Οκτώβρη του 1926. Η Αθήνα στη δεκαετία του 20 διπλασίασε τον πληθυσμό της. Το 1920 η κατοική της ήταν λίγο περισσότερη από 400.000. Το 1928 έφτασαν στις 800.000. Η μικρασιατική καταστροφή ήταν ο κύριος τροφοδότης και ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο λίγο πριν από τον πόλεμο. Ο Ηλισσός ήταν ένας ορμητικός χήμαρος που χώριζε στα δύο την πόλη. Στη μία όχθη του ήταν η επίσημη Αθήνα της εποχής, δηλαδή η Ανάκτορα, Ζάπιο, το Σύνταγμα, τα νεοκλασικά κτίρια, η αστική πληθυσμοί, ενώ στην άλλη είχαν δημιουργηθεί φτωχικές συνοικίες, συνοικίες μεταναστών και προσφύγων, χωρίς ιδιαίτερες αστικές συνθήκες, όπου θέριζαν φυματίωση, ελονοσία. Και όλα αυτά λόγω των άσχημων συνθήκων διαβιώσεως και της κακής διατροφής. Και μόνο η ονομασία της περιοχής που ξεκινάει από την είσοδο του Παγκρατίου περνά μπροστά στο Καλλιμάρμαρο και συνεχίζει προς τους πρόποδες του Αρδιτού και τη γούβα του μετέπειτα κολυμβητηρίου δείχνει πολλά για την εικόνα της. Από τον προηγούμενο αιώνα ονομάζεται Βατραχονήσι, από τα βατράχια που ακούγονται συχνά πυκνά μέσα από τα φυλώματα στις όχθεις του ποταμού, η κήτης του οποίου ήταν τέτοια που να επιτρέπει ακόμα και τη διαμόρφωση ενός μικρού... Καρδιά μου και έχουν οι τόχοι. Ποτέ ό,τι μου ζήτησες δεν είπα όχι. Και εσύ τώρα να πίνεις δεν είσαι εντάξει. Φωτιά μες στην καρδούλα μου, αχ, μου έχεις ανάψει. Μου σπάζεις την καρδούλα μου και ο πόνος θα με φάει. Σαν να ήμουν από τσιγαρό με πέταξε στο πλάι. Μου σφάζεις την καρδούλα μου κι ο πόνος θα με πάει. Σου φέρθηκα ωραία και με προδίνεις του πόνου δηλητήριο, πώς μου το δίνεις. Δεν σου δώσα αιτία, τι θες να αλλάξεις, σε τι σου έχω φταίξει, αχ, για να με κάψει. Μου σπάζεις την καρδούλα μου κι ο πόνος θα με πάει. Σαν να ήμουν από τσιγαρό με πέταξε στο πλάι. Μου σπάζεις την καρδούλα μου κι ο πόνος θα με πάει. Καλή καρδιά μου, φαρμακιά πίνω. Σε χάνω από κοντά μου και τι θα γίνω.
λήψη με έχει ρίξει σε μαύρη σκέψη τον πόνο της καρδιάς μου. Αχ, ποιος θα γιατρέψει. Μου σφάζει στην καρδούλα μου και ο πόνος θα με πάει. Σαν να ήμουν από τσιγαρό με πέταξε στο πλάι. Μου σφάζει στην καρδούλα μου και ο πόνος θα με πάει. Στο πλάι μου σφάζει στην καρδούλα μου και ο πόνος θα με πάει. Έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε μεγάλες επιτυχίες, σε τραγούδια που ξεσηκώνουν την Αθήνα. Και πρώτα απ' όλα απολαύσαμε το «Μακριά μου θες να φύγεις» του Βαγγέλη του Περπινιάδη, σύνθεση αλλά και στίχη. Και ακολουθεί ένα τραγούδι του φίλου του Νίκου του Μεϊμάρη, η στίχηνα του Χαράλα από του Βασιλιάδη, σιγόντο του κάνει η Βούλα η Γκίκα και είναι το «Σαν να ήμουν από τσίγαρο». Το Βατραχονήσι όμως κάποια στιγμή ονομάστηκε Μέτς, όταν ο βαβαρός Κάρολος Φίξ ονόμασε έτσι την εξοχική μπειραρία που άνεξε εκεί για την καλή κοινωνία της Αθήνας, από την πόλη Μέτς της Λορένης. Και τη δόξα της από μια θρυλική μάχη του Γαλλοπρουσικού πολέμου του 1870. Μετά την κατάρρευση της δικτατορίας του Παγκάλου, έγιναν εκλογές. Για πρώτη φορά με ψηφοδέλτιο και όχι με σφαιρίδιο. Αλλά καθώς δεν προέκυψε νικητής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Παύλος Κουντουριώτης έδωσε εντολή σχηματισμού οικουμενικής κυβέρνησης, ορίζοντας πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη και θέτοντας ως φλέγον ζήτημα την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και το υψηλό χρέος προς την Αγγλία, που έφτανε εκείνο τον καιρό τα 21 εκατομμύρια λίρες. Ολοχρεωμένοι μας είναι Ελλήνες. Αυτό το πράγμα. Όπου και να κοιτάξει το κεφάλι σε όλο δάνειο χρέος, δάνειο χρέος. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πάμε παρακάτω. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα, καθώς προχωρούσε το φθινόπωρο του 1926, γεννήθηκε στους συνοικισμούς της Γούβας, στο Βατραχονήσι, ο Πάνος Γαβαλάς, γιος του Γιάννη από τη Φολέγανδρο και της Αναστασίας από τον Εύδηλο της Ικαρίας. Οι γονείς του, μετανάστες και οι δύο, είχαν γνωριστεί στην Αίγυπτο. Εκεί είχαν παντρευτεί και είχαν αποκτήσει 4 παιδιά. Μάλιστα το ένα, που επίσης είχε το όνομα Παναγιώτης, το είχαν χάσει στην Αίγυπτο. Ενώ λίγο πριν γεννηθεί ο δεύτερος Παναγιώτης, εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Ο πατέρας του έκανε διάφορες δουλειές. Κάποτε δούλευε στα ταχυδρομεία της εποχής, σε μια άλλη φάση άνοιξε ταβέρνα στο Παγκράτη. Κάποια στιγμή όμως, εξαιτίας ενός ατυχήματος, τυφλώθηκε. Η μητέρα του, για να ζήσει την οικογένειά της, δούλευε σε σπίτια. Ωστόσο και τα παιδιά βγήκαν νωρίς στη βιο πάλι. Ο μικρός Πάνος εγκατέλειψε πρόωρα το σχολείο για να κάνει οποιαδήποτε δουλειά ώστε να στηρίξει οικονομικά την οικογένεια. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ωστόσο, φαίνεται ότι η μουσική τράβηξε το ενδιαφέρον του από πολύ νωρίς. Να μια δική του μεταγενέστερη αφήγηση. Πόσες φορές δεν βίασα τον εαυτό μου για να τον πείσω πως μαζί δεν πατεριάζαμε. Να κάνουμε χωριό που λες, άκουτα τώρα και μην κλαις, γιατί χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε.
να κάνουμε χωριό που λες. Άκου τα τώρα και μην κλαις, γιατί χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε. Συχνά πυκνά επέφταμε κι οι δυο στην γκρινιά. Οι χίλιες δυο πικρές κουβέντες αραδιάζαμε. Πάντοτε πάνω στο θυμό μιλούσαμε για χωρισμό, γιατί χωρίς τον ξένο δόχο λογαριάζαμε. Πάντοτε πάνω στο θυμό μιλούσαμε για χωρισμό, γιατί χωρίς τον ξένο δόχο λογαριάζαμε. Ξεγελούσαμε που λες τον εαυτό μας, γιατί ποτέ μες στην καρδιά μας δεν κοιτάζαμε. Κάναμε λάθη φοβερά και πέσαμε στη συμφορά, αφού χωρίς τον ξένο τόπο λογαριάζαμε. Κάναμε λάθη φοβερά και πέσαμε στη συμφορά, αφού χωρίς τον ξένο τόπο λογαριάζαμε. Εκλείσαμε το ημίωρο μας με ένα προσωπικό του τραγούδι «Μέσα στην έρημη τη νύχτα». Η στίχη είναι του Καρόλα από του Βασιλιάδη και δεύτερη φωνή κάνει η Βούλα η Γίκα. Το πάσιμο στο επόμενο ημίωρο έγινε με ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Χάρη του Λεμονόπουλου, το «Χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε». Στο άλμα αυτό έδειχνα πάντα τη ζεμπεκιά μου. Όταν οι καιροί επέτρεπαν. Όπα, όπα. Επιστροφή λοιπόν στο δημορικό του Πάνου του Καβαλά. Για να ακούσουμε λοιπόν μια μεταγενέστερη αφήγησή του το καιρό που ήταν μικρός. Από όταν ήμουν μικρός, λέει, μ' άρεσε η μουσική. Έπαιξα και φυσαρμόνικα στους προσκόπους. Από εκεί ήταν ο αδερφός μου με κάτι που παίζανε οι χαμπάκες. Τότε, προπολεμικά. Και με παίρναν μαζί πιτσιρικά και πηγαίναμε και κάναμε κατάθεση. Έτσι ξεκίνησα. Έμαθα κιθάρα και μετά με πήρε ο κουνιάδης μου και με πήγε σε ένα μέρος που έπαιζαν ωραίο μπουζούκι. Μ' άρεσε. Και πήγα και πήρα ένα μπουζούκι. Αυτό ήταν. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Σταθήκαμε τόσο πολύ στην εποχή και στο περιβάλλον όπου γεννήθηκε και μεγάλος ο Καβαλάς, για να δικαιολογήσουμε τη δική του ξεχωριστή θέση όσον αφορά τόσο στον τρόπο ερμηνείας όσο και στις γενικότερες επιλογές του. Ήταν ένας άνθρωπος που κουβαλούσε την ισιώτικη παράδοση. Αλλά αυτή εξελισσόταν μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον όπου η καντάδα και η χαβάγια είχαν κεντρικό ρόλο. Προφανώς και για κοινωνικούς λόγους. Ενώ το μπουζούκι διεκδικούσε τη δική του θέση. Σαφώς και δεν είναι τυχαίο που εξελίχθηκε σε έναν μπελκάντο τραγουδιστή, ο οποίος συνέχεια κατάφερε να συνδυάσει τη διάθεσή του αυτή με τα λαϊκά ακούσματα που και για κοινωνικούς λόγους γνώρισαν ευρύτερη καθιέρωση.
Το προσωπικό του ύφος στο τραγούδι, αλλά και οι επιλογές του ρεπερτορίου του, τουλάχιστον στα χρόνια που ο ίδιος και όχι η εταιρεία ή η εποχή είχαν τον κύριο λόγο, σχετίζονταν τόσο με τις ρυθμικές διαθέσεις του νησιώτικου, όσο και με τις ψυχαγωγικές ισορροπίες του ελαφρού τραγουδιού της εποχής του. Μόλον ότι δεν τραγούδησε νησιώτικα στη δισκογραφία, υπάρχουν κάποιες υποδειγματικές ερμηνείες του σε σύγχρονους μπάλους και σιρτά. Πάντα όμως η αίσθηση του ρυθμού καθόριζε τη διάθεσή του. Από την άλλη, σε μια εποχή κατά την οποία ο κοινωνικός χαρακτήρας του τραγουδιού προτασσόταν σαφώς, μετρώντας τόσο στην άμεση επιτυχία όσο και στην ευρύτερη καταξίωση ενός καλλιτέχνη, εκείνος επέμενε κατά κύριο λόγο σε έναν ψυχαγωγικό, αισθηματικό ρεπερτόριο και το μεγάλο μέρος του κοινού του φαίνεται να τον προτιμούσε σε κάτι τέτοιο. Θα σε ρωτήσω κάτι. Πες μου ποτέ γεννήθηκα, ποια μέρα και τι ώρα, κι όπου κι αν πάω γίνεται καταστροφή και βόρα. Βαριά καταραμένο. Όπου πατήσω μάνα μου, πορταρί κορτάρι δεν φυτρώνει. Ακόμα και στη θάλασσα να πάω θα στερέψει η ατυχία, μάνα μου με έχει καταστρέψει. Με έχεις πει, με έχεις τρύπη αγάπη μάνα μου. Και εκεί ακόμα, και εκεί ακόμα χάνω. Όσες φορές αγάπησα, παίξαν με την καρδιά μου, γέλασαν με τον πόνο μου και με τη συμφορά μου. Σα χορεύεις όλοι οι άντρες σε γλυκό κοιτού, κι όπως κούκλα μου κουνιέσαι σε χειροκροτού. Τα μάτια σου μαγνήτης γιαργιαργιάμα, τα φιλιά σου δύναμη της όποια του μαμά. Πίν απόψε στολισμένης
ματιά σου μαγνήτης γιαργιαργιά αμάν. Τα φιλιά σου τη μαμή της το φιάντου μαμά. Σαν χορεύεις όλοι οι άντρες σε θαυμάζουνε. Τα πράγμα που σαλεύει σου φωνάζουνε. Αχ, είναι τα μάτια σου μαγνήτης για γιαριά μα. Τα φιλιά σου δυναμίτης, όχ, για το μαμά. Μέγιστη Τρίτη γεννημένο ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε. Δικό του τραγούδι, σε στίχους του Νίκου του Δαλέζιου. Στη δεύτερη φωνή η Μπουλαγκίκα. Και το Γιάργια Αμάν του Ηλία του Ποτοσίδη. Η στίχη είναι του Γεράσιμου του Τσάκαλου. Σε αυτό καθάρισε μόνος του. Επιτροπή λοιπόν και πάλι στο δημιουργό του και βεβαίως ξεκάθαρη είναι η επιλογή του στον τομέα ξενιδιά, η οποία έχει θέση στην ιστορία του και με τους κοινωνικούς αγώνες αντρώθηκε. Έτσι λοιπόν μόνος του προτίμησε ένα ρόλο ευγενούς διασκεδαστή και σαφώς φαίνεται ότι με αυτό το ρόλο έγινε πιο πιστικός στον κόσμο, ακόμα και αν το εξωτερικό παρουσιαστικό του, ένας αυστηρός άνθρωπος, τουλάχιστον δημόσια, δεν τον βοήθησε. Ο κουλιάδος του, που όπως αναφέρει ο ίδιος, τον οδήγησε στον κόσμο του μπουζουκιού, ήταν προφανώς ο αδερφός της γυναίκας του, της ζωής Μουστάκη, επίσης από νησιωτική οικογένεια. Οι δύο γονείς από την Άξο, ο ένας από την Απείραθο, ο άλλος από το Φιλότι. Και αυτοί πήραν το δρόμο της ξενιδιάς, που αρχικά τους έβγαλε στα περίφημα μπουρλά της Μύρνης. Το 1922, με την καταστροφή, οι μπουρλιώτες με τα όπλα στο χέρι, οι μόνιμοι κρατσιάτες που φύγανε με συμφωνία με τους Τούρκους, επήγαν στην Κεσαριανή, όπου έφτιαξαν την οικογένειά τους, που ούτε λίγο ούτε πολύ μετρούσε 5 κορίτσια, τα οποία μέσα στην κατοχή έχασαν τον πατέρα τους. Που να μην έσωνα από τη ξενιτιά και έμαθα για σένα ναι πράγματα μυστήρια που σε βγάζουν ενοχή χίλια δικαστήρια. Εγώ θάλασσο δέρνομαι στους ωκεάνους
τις βαζιονούς. Δυο πράγματα αγάπησα, τη θάλασσα και εσένα. Κι εσύ αχ σαν την θάλασσα σε φουρτούνες με ρίξες, κι όλα μου τα όνειρα απόνυτα γκρέμισες. Εγώ θάλασσο παίρνομαι. Τραβά κυρά μου τραβήξε όπου ζητάει η καρδιά σου, κι ας κόπος δεν σε γνώρισα ποτέ μες στη ζωή μου, κι ας κόπος δεν αγάπησα με όλη την ψυχή μου. Εγώ θάλασσο παίρνομαι μες στους ωκεανούς, εσύ μου έκανες δουλειές που δεν τις βαζιώνουν. Να
ξέρεις, μάνα μου γλυκιά. Πώς πέθανα στην ερημιά. Εγώ θα λασοδέρνομαι του Ηλία του Ποδοσίδη, σε στίχους του Γεράσιμου του Τσάκαλου και σε ένα βουνό απάτητο, ένα μεγάλο δικό του τραγούδι. Γιατί ο Πάνος έγραψε πολλά τραγούδια. Ήτανε λαϊκός τροβαδούρος. Και αυτό το τίτλο τον βρίσκει μονάχα στο Γούναρι, στο Πολυμέρι, στο Μαρούδα και στο μεγάλο τον Ταλγκά. Επιστροφή λοιπόν στο διπορικό ζωής του Πάνου του Γαβαλά. Και να ακούσουμε τι μας έλεγε ο ίδιος. Εγώ το επάγγελμα το ξεκίνησα το 45. Ανέφερε ο Πάνος Γαβαλάς, μιλώντας προφανώς για την ενασχόλησή του με τον Μπουζούκι. Ωστόσο νωρίτερα υπάρχουν μαρτυρίες που μιλούν για συμμετοχή του στο τμήμα διασκέδασης του Ελλάς με μια φυσαρμόνικα πίκολο, καθώς και για συμμετοχές σε διάφορα συγκροτήματα φύλων με κιθάρες και χαβάγες. Η αφήγηση του για εκείνα τα χρόνια μας δίνει αρκετές πληροφορίες, αλλά και μαρτυρεί μια συγκεκριμένη θέση ζωής. Τελικά το 45, κάναμε μια ταβέρνα με ένα φίλο μου τον Αποστόλη, στη Γούβα, στο Παγκράτη. Ταβέρνα απλή δηλαδή. Μετά την κατοχή δεν ξέραμε τι να κάνουμε και ξανανοίξαμε την παλιά ταβέρνα του πατέρα μου. Σερβίραμε μόνοι μας. Ανεβαίναμε πάνω, παίζαμε 2-3 κομματάκια, ξανακατεβαίναμε. Όλη αυτή η δουλειά γινότανε. Μετά μας κλείσανε, γιατί λέει μαζευόντουσαν εκεί μέσα αριστεροί. Ήρθε κάποιος και με πήρανε στη Βούλα σε ένα μαγαζί. Σιγά σιγά έγινα επαγγελματίας, χωρίς να το καταλάβω. Αλλά δεν έχω παράπονο. Ούτε από τον κόσμο, ούτε από τη δουλειά μου. Έχω ταλαιπωρηθεί, αλλά αν δεν ταλαιπωρηθείς, καμιά δουλειά δεν είναι καλή. Εξάλλου για να την κατακτήσεις μια δουλειά και να πεις «εγώ είμαι καλός μαραγκός σιδεράς», πρέπει να την αγαπήσεις την τέχνη σου. Εμείς την αγαπήσαμε. Χωρίσαμε, τι με σκοτίζεις και διάρκως με κυνηγάς. Παρά το αποφάσι δεν σε γουστάρω. Και σε πονούσα χωρίς καθόλου να σκεφτώ πως δεν σου άξιζε να σ' αγαπήσω ούτε για σένα να πονώ. Σκεφτείς τι μου έχεις κάνει, θα είναι πια πολύ αργά. Γιατί συνηθίσες στην αμαρτία, στην
πήραν τον νησπάκερος που ζούσε στην αυλή. Με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γαλανά κι ακτένει στα μαλλιά. Κι ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Μα πήραν τον υπό Απολαύσαμε ένα υπέροχο τραγουδάκι του Βαγγέλη του Περπινιάδη, το «Να φύγεις να μ' αφήσεις». Στίχη σύνθεση. Η δεύτερη φωνή πάντοτε η Βουλαγκίκα. Και το δεύτερο τραγούδι ήταν μία ακόμα συνεργασία του με τον Μάνο του Χατζηδάκη, ήταν ο περίφημος Κυραντώνης. Αυτή τη φορά πρώτο εμφανίζεται η μόνιμη παρτενέρ του για μια 25ετία, η Ρία η Κούρτη. Επιστροφή και πάλι στο διπορικό του Πάνου του Καβαλά. Και ξεκινάμε με μια αφήγηση του γιού του Γιάννη, με αφετηρία βέβαια τις δικές του μνήμες, οπότε συμπληρώνει τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Ξεκίνησε ο πατέρας μου πριν ακόμα παντρευτεί τη μητέρα μου και δούλευε με κάτι φίλους. Δούλευε δηλαδή αεραστεχνικά, κιθάρες, χαβάγες, πήγαινα σε κάτι ταβέρνες Σαββατοκύριακα. Και μάλιστα σε μια ταβέρνα κάτω στη Βάρκιζα και δουλεύανε για ένα συμπληρωματικό μεροκάματο. Μιλάμε τώρα 16 και 17 χρονών, με τον Νίκο τον Κολελέ. Ο Νίκος ο Κολελές ήταν φίλος του. Οι μετέπειτα θα το ξέρουν από ένα νούμερο που ήταν σε μεγάλη άθεση στα χρόνια του 60, του Μπαρμπούτσογλου της Κόρες. Αυτό το νούμερο, μην γελάς, του Μπαρμπούτσογλου της Κόρες, δεν θυμάσαι, που πηγαίναμε και γοροπηδάγαμε και οι τρεις χοντρές και γινότανε το κάτι να δεις και να ανακλάψεις. Αυτό λοιπόν το νούμερο, μας λέει ο γιος του Καβαλά, ο Γιάννης, ήταν δημιούργημα του πατέρα μου και του Νίκου του Κολελέ. Μετά βέβαια ο Κολελές το έκανε με άλλους δύο το ίδιο νούμερο. Το βγάζανε και στους Ζαμπέτα. Αλλά και στον πατέρα μου πηγαίναν στα νυχτερινά κέντρα που δούλευε σαν τραγουδιστής πλέον και διασκέδαζε ο κόσμος με αυτό. Ήτανε δηλαδή χαρακτηριστικό εποχής. Τότε έκαναν και την ταβέρνα στο Παγκράτη στη Γούβα. Ένα υπόγειο όπου έπαιζαν και τραγουδάγανε όλοι μαζί εκεί. Κάποια στιγμή έγινε ένα μπλόκο. Είχαν και καταγγελία ενδεχομένως. Δεν ξέρω και τις λεπτομέρειες. Ο πατέρας ποτέ δεν μιλούσε για όλα αυτά.
τους πιάσαν οι Γερμανοί και τους πήγανε στο γουδί για εκτέλεση. Η γιαγιά μου, η μητέρα του, δούλευε τότε στο σπίτι της Πινελόπης Δέλτα, στην Κηφισιά, σαν οικονόμος. Βρήκε το στέλνος και τους παρακάλεσε αν μπορούν να τον σώσουν. Βρέθηκαν λοιπόν κάποιοι Γερμανοί, γνωστοί της οικογένειας, και λίγο πρωτού πεθάνει ο πατέρας μου, μου έλεγε ότι θυμάται ακόμα το μπάτσο που έφαγε από τον Γερμανό στη Μούρη, καθώς τον έβγαλε από τη σειρά που τους πηγαίναν για εκτέλεση. Θυμόταν το Ράους και το Χαστούκι, 40 χρόνια μετά. Ήταν αποτυπωμένο. Έφαγα, λέει, ένα χαστούκι που δεν το είχα φάει ποτέ. Έτσι όμως τον έβγαλαν από τη σειρά και την γλίτωσε. Αλλά και μετά από εκεί όλα τα χρόνια δύσκολα. Το 47, σε πολύ δύσκολα χρόνια, παντρεύτηκε τη μητέρα μου. Να με παίρνε ένας άνεμος, ψηλά να μ' ανεβάσει, να δω τι γίνεται στη γη, ποιους τυραννάει η ζωή. Δεν βρίσκεται ένας δικαστής να'ρθεί να μας δικάσει, να κρίνει τα παράνομα που κρύβονται στην πλάση. Σ' αυτή τη δόλια πλάση καρδιές που κυβερνάει η κακία, να δω αμαρτήματα βαριά από του ανθρώπου την καρδιά που κρύβει κοινωνία. Δεν βρίσκεται ένας δικαστής να'ρθεί να μας δικάσει, να κρίνει τα παράνομα που κρύβονται στην πλάση. Σ' αυτή τη δόλια πλάση. Να φτάσω σ' άλλα μέρη, να εγκαταλείψω αυτή τη γη, τη σκάρτη την αμαρτωλή, να μην με ξαναφέρει. Απολαύσαμε το «Δεν βρίσκεται ένας δικαστής», το «Ευάγγελο του Μπαλί» σε στίχους της Μεγάλης Παπαγιανοπούλου. Δεύτερη φωνή πλέον, η Ρία Κούρτη. Και το δεύτερο τραγούδι, ένα μεγάλο άσμα του Γιώργου του Μητσάκη, «Το παιδί της οικογενειάς». Και συνεχίζουμε με τα λεγόμενα του γιου του Πάνου Γαβαλά, του Γιάννη,
ο οποίος μας λέει για το 1947 όταν γνώρισε ο Πάνος Γαβαλάς τη γυναίκα του. Λέει λοιπόν ο Γιάννης ότι δεν ξέρω λεπτομέρειες πάλι. Ξέρω ότι τις έκανε καντάδα. Μας έλεγε η μάνα μου ότι ξεροστάλιαζε έξω από το σπίτι. Ήταν μια οικογένεια με 4 εν ζωή αδερφές, ο πατέρας τους είχε πεθάνει στην κατοχή. Είναι κοντά οι συνοικίες στο Παγκράτη με την Κεσαριανή. Ο πατέρας μου ήταν και λίγο ανήσυχος άνθρωπος, έτρεχε, δεν καθόταν σε μια μεριά. Φαίνεται ότι είδε πολλές γυναίκες εκεί και άρχισε να κάνει καντάδα. Ο πατέρας μου λοιπόν φεύγει από τη Γούβα και έρχεται στην Κεσαριανή, όταν παντρεύεται τη μητέρα μου και μένει στο πατρικό της μάνας μου. Το 47 παντρεύτηκε, το 49 έκανε μένα. Είχε κάνει πια οικογένεια, είχε μένα και ενδεχομένως δύσκολα τα φέρνε βόλτα. Τότε έκανε 2 και 3 δουλειές. Και ψαράς και τσαγκάρης και έμπορος. Τον θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, έφτιαγνε παπούτσια εδώ, πήγαινε στη τζιά και τα πούλαγε, έπαιρνε από εκεί χοιρινό κρέας και έρχονταν πίσω. Έκανε πολλές δουλειές τότε. Και το βράδυ ξενύχταγε στις ταβέρνες και στα κεντράκια που υπήρχαν εκείνη την εποχή και όσο μπορούσε προσπαθούσε να δουλέψει και εκεί. Διότι δεν ήταν φίρμα. Προσπαθούσε να βγάλει ένα συμπληρωματικό μεροκάματο απλά για να ζήσει την οικογένειά του. Δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως με ποιο τρόπο ο Πάνος ο Γαβαλάς μπήκε για πρώτη φορά στο στενό πυρήνα του λαϊκού τραγουδιού. Μιλάμε τώρα γύρω στο 1950. Όπως και για πολλούς άλλους υπάρχουν διάφορες πληροφορίες. Άλλοτε επιβεβαιώνονται, άλλοτε όχι. Πολλές φορές κάποιες από αυτές είναι και αλληλοσυγκρουόμενες. Υπάρχει για παράδειγμα η πληροφορία ότι όντας προμηθευτής ψαριών στο θρηλυκό κέντρο Φαλιρικό, εκείνη την εποχή γνώρισε τον Βασίλη Τιτσάνη. Συνδέθηκε μαζί του και βρέθηκε να παίζει δεύτερο μπουζούκι δίπλα του. Ακόμα και σε ηχογραφήσεις της εποχής. Η Ρένα Ιστάμου, που τότε τραγουδούσε σε ηχογραφήσεις του Τσιτσάνη, κυρίως ως εγόντο στον πρόδρομο του Τσαρουσάκη, επιβεβαιώνει την παρουσία του Γαβαλά. Παράλληλα θυμάται και 2 καλοκαιρινές σεζόν που πέρασε με μπουζουξί και μόνο το... Και κόλασεις, φίλοι μου δεν υπάρχει. Η φτώχεια είναι κόλαση, παράδεισο ποιος θα έχει. Ποιος πέθανε και γύρισε στους ζωντανούς και είπε παράδεισο και κόλαση. Πώς μες στο χώμα βρήκε. Η φτώχεια είναι κόλαση, αυτό το ξέρουμε όλοι. Όσο σωστός παράδεισος είναι το πορτοφόλι. Ποιος πέθανε και γύρισε στους ζωντανούς και είπε παράδεισο και κόλαση. Πώς μες στο χώμα βρήκε. Μα μης που μες στην κόλαση μέρα και νύχτα ζούμε και λίγοι τον παράδεισο χαίρονται και γλεντούνε. Ποιος πέφτει
πέθανε και γύρισε στους ζωντανούς και είπε Παράδεισος και κόλαση πως μες στο χώμα βρήκε. Κάθε βήμα μου και πόνος. Ένα ωραίο τραγούδι του Γιάννη του Παπαϊωάννου. Η δεύτερη φωνή εδώ είναι πάλι η Μπουλαγκίκα. Και ποιος πέθανε και γύρισε. Φιλοσοφικό άσμα του Πάνου του Πετσά σε στίχους του Νίκου του Χάρου. Χάρος έγραψε το στίχο, τι θέλει να γράψει. Για την Ανάσταση. Έτσι, έτσι. Πάμε λοιπόν πίσω στη Ρένα της Θάμου, που ήταν το σεγόντο του πρόδρομου Τσαουσάκη. Θυμάται λοιπόν ότι σε ένα κέντρο στα Γιάννενα στο Μακρύ, κάπου το 50 πρέπει να ήταν, αλλά και στο Ακταίο στο Φάληρο, τότε θυμάται ένα πράο αλλά αστείο μουσικό, που έλεγε πολλά σόκιν στην ορχήστρα, αλλά ακόμα δεν τραγούδωσε. Ως μπουζουξή στην ορχήστρα κατέγραφαν τον Πάνο Γαβαλά εκείνης της εποχής και οι αφηγήσεις της Ιωάννας Γεωργακοπούλου. Δούλευαν μαζί σε ένα κέντρο σταδίου στην Κάβα, εκεί όπου αργότερα λειτουργήσε το ομώνυμο θέατρο. Όταν καταγράφηκαν τα στοιχεία των πρώτων ηχογραφήσεων του Στέλιου Καζαντζίδη, βρήκαμε τον Πάνο Γαβαλά ως δεύτερο μπουζούκι δίπλα στο Γεράσιμο Κλουβάτο, αλλά και τη Ζωή Γαβαλά, τη γυναίκα του, ως δεύτερη φωνή σε τουλάχιστον δύο τραγούδια, ηχογραφημένα παράλληλα το Νοέμβριο του 1952. Το «Κέρναμε πίκρα», «Κέρναμε», του Στέλιου Χρυσίνη και η φωτογραφία του Γεράσιμου Κλουβάτου. Ρωτήσαμε λοιπόν για το συγκεκριμένο γεγονός το Γιάννη Γαβαλά. Ούτε εγώ το ήξερα αυτό. Εγώ ήξερα άλλο. Έλεγε ο πατέρας μου ότι με τον Καζατζίδη μπήκανε στη δισκογραφία την ίδια μέρα στο ίδιο στούντιο. Και μετά από λίγο καιρό, επειδή δεν έβρισκαν εύκολα γυναίκα να κάνει σεγόντα εκείνη την εποχή, ακόμα ήταν δύσκολο οι γυναίκες να ανακατεύονται στο λαϊκό τραγούδι, κάποιες φορές έπαιρνε τη μάνα μου. Η οποία ούτε λαϊκή τραγουδίστρια ήταν, ούτε καμιά σχέση με το λαϊκό τραγούδι είχε, ούτε ποτέ της είχε ανέβει στο πάλκο ή είχε βλέψει για τέτοια πράγματα. Ήταν νοικοκυρά γυναίκα για το σπίτι της. Αλλά επειδή τραγούδαγε καλά, έτσι έλεγε ο πατέρας μου, την έπαιρνε και έκανε σεγόντα σε εκείνον. Και έτσι, ίσως, έχει κάνει και σε αυτά τα δύο τραγούδια. Σιγόντο στον Καζατζίδη μητέρα μου. Εγώ ξέρω ότι ο πατέρας μου βρίσκεται να ηχογραφεί μετά από παρέμβαση του Γεράσιμου Κλουβάτου, ο οποίος τότε είχε τη δική του ορχήστρα. Εδώ πρέπει να σου κάνω μια παρατήρηση. Ποτέ κανένας τραγουδιστής, ναι, από αυτούς τους λαϊκούς τραγουδιστές, δεν έβαλε τη γυναίκα του να τραγουδήσει μαζί του. Έχεις δίκιο, Αντρέα. Αν και πολλών τραγουδιστών οι γυναίκες είχαν πάρα πολύ καλές φωνές. Είναι ο μόνος. Εξαίρεση, όχι. Εξαίρεση ήταν ο Τόλης ο Γάρμας. Α, που η γυναίκα του ήταν δασκάλα, ήταν φιλόλογος. Καμία σχέση, καμία σχέση. Και ξεκινήσανε μαζί του. Ξεκινήσαν μαζί, έτσι όπως το λες, ο Τόλης ο Γάρμας. Το θυμάστε το γεροντάκι που μας τραγουδούσε στη Μεταξού. Και πηγαίναμε κάτω στη Μεταξού 90 χρονών. Και είχε ρεπερτόριο μεγάλο από Χατζιαποστόλου, Καρδιά Παγάπη Ορφανή και έφτανε μέχρι την εποχή μας. Χωρίς μικρόφωνα, με μία κιθάρα σαν ένα τραπεζάκι. Και κέφι. Το απίστευτο. Κέφι, διάθεση, ανέκδοτα. Λες και ο χρόνος δεν τον είχε ακουμπήσει καθόλου. Σαν νυχτώσει την πιο καλή ωρίτσα, παίρνουνε τον κατηφόρο τα όμορφα κορίτσια. Έρε τη γυναίκο μάνη, κάτω στο πασάλι μάνη. Πω 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 γυναίκο μάνη, κάτω στο πασάλι μάλι. Μουσική.
Βαρκαβό, βαρκαβό, έλα βαρκάρι. Πάμε τσάρκα στο λιμάνι. Κρατάει τη μόνη, η άλλη μανουρίζεται, τραβάει κουπί και λιώνει. Έγια μόρα, έγια λέσσα, στο πασάρι μάρι μέσα. Έγια μόρα, έγια λέσσα, στο πασάρι μάρι μέσα. Καρδιά μου να καεί στη φτώχη καρδιά που σ' αγάπησε πολύ. Δώσε μαπονιά τη χαριστική βολή. Δώσε μαπονιά τη χαριστική βολή. Πεθάνω να χαθώ στη φτώχη καρδιά που σ' αγάπησε πολύ. Δώσε μαγωνιά τη χαριστική βολή. Δώσε μαγωνιά τη χαριστική βολή. Κλείς
Ξεκινήσαμε το πέμπτο το ημίωρό μας με ένα πανέμορφο τραγούδι του Παναγίου του Πετσά, του Κάτω στο Πασαλιμάνι. Αυτό το τραγούδι το ακούσαμε και σε μια άλλη εκτέλεση με τη μεγάλη την πόλη πάνω. Εδώ, δίπλα στον Πάνω τον Καβάλα, απολαύσαμε και τη Βούλα την Κίκα. Και το πάσιμό μας στο τελευταίο μας ημίωρο ήταν το περίφημο «Φύγε κι άσε» ή αλλιώς «Η χαριστική βολή». Ένα τραγούδι από τις μεγάλες επιτυχίες που έγραψε ο ίδιος ο Καβαλάς σε στίχους του Κώστα του Βίρβου και του Αντώνη του Κουλούρη. Τη δεύτερη φωνή την κάνει η ζωή η Παναγιώτου. Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο διπορικό του. Όταν άκουσε ο Γεράσιμος ο Κλουβάτος τον Πάνο τον Καβαλά στην Κεσαριανή, του είπε: «Έλα μικρέ από την εταιρεία να σ' ακούσουν, να σου κάνουν δοκιμαστικό. Κι αν κάνεις να τραγουδήσεις». Έτσι ξεκίνησε, λέει ο γιος του ο Γιάννης. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ακόμα δεν μπορούμε να μαζέψουμε όλο το αρχείο του πατέρα μου. Εγώ πιστεύω ότι αρχίζει η δισκογραφία πριν το 50, όπως και ο Καζατζίδης. Βέβαια, το δισκογραφικό αρχείο του Καζατζίδη έχει βρεθεί και λένε ότι αρχίζει από το 52. Εγώ όμως βλέποντας τη λίστα αυτή και βλέποντας ότι παίζει ο πατέρας μου Μπουζούκι σε κάποια από τα πρώτα τραγούδια του Καζατζίδη και κάνει σε γόντα η μάνα μου, πιστεύω ότι ο πατέρας μου είχε ήδη ηχογραφήσει. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι και ο Καζατζίδης θα πρέπει να είχε πιο παλιές ηχογραφήσεις, όπως και ο πατέρας μου. Τουλάχιστον από την αρχή του 50. Και αυτό το λέω γιατί η μητέρα μου δεν θα πήγαινε ποτέ να κάνει δεύτερη στον Καζατζίδη, γιατί τραγουδίστρια δεν ήταν. Θα έπρεπε λοιπόν να έχει μπει στο στούντιο και να έχει τραγουδήσει ο πατέρας μου. Την έπαιρνε μαζί του για να του κάνει σεγόντα και έτσι τη δανείστηκε και τραγούδησε και με τον Καζατζίδη κάποια στιγμή. Έτσι κι αλλιώς είχαν πολύ καλές σχέσεις ο Καζατζίδης με τον πατέρα μου και με την οικογένειά του. Τις δικές του μνήμες από τον Πάνο Καβαλά και τη συνεργασία τους έχει καταθέσει και ο Νίκος Μεϊμάρης, φίλος του, στενός συνεργάτης του εκείνα τα χρόνια στο Πάλκο, αλλά και δημιουργός αργότερα των περίφημων Γλάρων. Ο Μεϊμάρης αναφέρει ότι γνώρισε τον Καβαλά στην Κεσαριανή μετά την απελευθέρωση. Ο Καβαλάς είχε τσαγκαράδικο στην οδό Βριούλων και ο Μεϊμάρης είχε κουρίο στην οδό Δεκελίας. Αγάπησα στο πόνο σου απάνω και τη φτωχή μου σου δώσα καρδιά. Τώρα όμως σου πέρασε ο πόνος και να φύγεις θέλεις μακριά. Είναι αγάπη μου κοντά μου, σου μιλάω για καλό. Θα με συνηθίσεις και θα μ' αγαπάς. Όπως έχω συνηθίσει και όπως αγαπώ εγώ, δεν θα σ' αγαπήσει κανείς όπου κι αμάς. Σου χαρές τις έχω κάνει και νόμιζα θα βάζαμε στεφάνι. Τώρα όμως σου πέρασε ο πόνος και να φύγεις θέλεις μακριά. Είναι αγάπη μου κοντά μου, σου μιλάω για καλό, θα με συνηθίσεις και θα μ' αγαπάς. Όπως έχω συνηθίσει και όπως αγαπώ εγώ, δεν θα σ' αγαπήσει κανείς όπου κι αν πας.
αγάπησα με όλη την καρδιά μου και σ' έντυσα μες στα μετάξωτα. Τώρα όμως σου πέρασε ο πόνος και να φύγεις θέλεις μακριά. Αγάπη μου κοντά μου, σου μιλάω για καλό. Θα με συνηθίσεις και θα μ' αγαπάς. Όπως έχω συνηθίσει και όπως αγαπώ εγώ, δεν θα σ' αγαπήσει κανείς όπου κι αν πας. Όσο με πικραίνεις, άλλο τόσο μέσα στην καρδιά μου μπαίνεις. Πλήγωσέ με, πλήγωσέ με και σκληρά βασάνισέ με. Έπρεπε να φύγω αχ προτού να σ' αγαπήσω. Τώρα είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά. Τώρα είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά. Το σκοπό σου κι όλα αυτά που κάνεις τι να φύγω θέλεις τι να με πεθάνεις. Πλήγωσέ με, πλήγωσέ με και σκληρά βασάνισέ με. Έπρεπε να φύγω αχ προτού να σ' αγαπήσω. Τώρα είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά. Τώρα είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά. Έπρεπε να φύγω πριν να σ' αγαπήσω και στην αγκαλιά σου πριν να συνηθίσω. Πλήγωσέ με, πλήγωσέ με και σκληρά βασάνισέ με. Έπρεπε να φύγω αχ προτού να σ' αγαπήσω. Τώρα είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά. Τώρα είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά. Απολαύσαμε δύο μεγάλες επιτυχίες του Πάνου του Καβαλά με τον Βασίλη τον Τσιτσάνη. Το «Μην αγάπη μου κοντά μου» και το «Όσο με μαλώνεις». Οι δεύτερες φωνές ανήκουν στη Βούλα την Κίκα και στο Μπέμπα τη Φινέτη. Συνεχίζουμε λοιπόν την περιγραφή του φίλου του, του Μεϊμάρη. Του Μεϊμάρη, ο οποίος έγραψε τους περίφημους γλάρους. Μας λέει λοιπόν ο Μεϊμάρης που είχε κουρίο στην οδό και δεκαιδείας, εκεί κοντά στον Παύλο του Καβαλά, ο οποίος είχε το τσακαρά δικό του στην οδό Βριούλων. Έμαθε ότι εγώ παίζω μπουζούκι, λέει ο Μεϊμάρης. Ήρθε εκεί για να τον κουρέψω. Ερχόταν με την ποδιά ο Παναγιώτης.
φορούσε την ποδιά, γιατί βλέπεις, έβαβε παπούτσια. Αρχίσαμε την κουβέντα και μου είπε, εγώ παίζω λίγη φυσαρμόνικα. Κάνε ένα ακόρντο δηλαδή στην κιθάρα. Από τότε γίναμε φίλοι και αρχίσαμε τις πρόβες σιγά σιγά. Ήταν ο μοναδικός μου φίλος. Μπορώ να σου πω ότι ήταν φίλος μου και συνεργάτης μου. Ήταν μέγας καταμπουρτζής. Μέψινε, πολύ μέψινε. Το 49 δουλέψαμε μαζί στην Κάβα, στην Οδό Σταδίου. Μεγάλο μαγαζί, τεράστιο. Ήταν η Γεωργακοπούλου, ο Γιάννης ο Κυριαζής, ήταν και ο Χρυσίνης. Με τον Νίκο το Μεϊμάρη, ο Καβαλάς συνεργάστηκε πολλά χρόνια στα Πάρκα. Αργότερα τραγούδισε και δικά του τραγούδια. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, στη δισκογραφία μπήκε με ένα τραγούδι του Κώστα Καπλάνη. Στην ερώτηση πότε πρωτογυρίσατε δίσκο, το 1983 απάντησε. Το 1950. Ήταν ένα του Καπλάνη, το άδικο. Ούτε που το θυμάμαι τώρα. Τότε ήταν οι δίσκοι 78άριδες, μετά βγήκαν οι μικροί. Το άδικο κυκλοφόρησε σε δίσκο 78 στροφών το 1954 μαζί με ένα ακόμη τραγούδι του Κώστα Καπλάνη, «Τη ζωή σε ρέτησα». Δεύτερη φωνή στον Παύλο Γαβαλά έκανε η Μέρ Λίντα, που επίσης περίπου τότε έκανε τις πρώτες της ηχογραφήσεις με τον Κώστα Καπλάνη. Αμέσως μετά, ο Παύλος Γαβαλάς ηχογράφησε δύο τραγούδια μαζί με τη Μαρή Κανίνου, που τότε έκανε στην ίδια εταιρεία, την Οντεόν δηλαδή, τις τελευταίες της ηχογραφήσεις σε καινούργια τραγούδια του Τσιτσάνη. Το «Ζαΐρα», «Γεννήθηκα για να πονώ», αλλά και κάποιες από τις τελευταίες ηχογραφήσεις της γενικά στην Ελλάδα, καθώς αμέσως μετά έφυγε στην Αμερική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τόσα χρόνια ζεις κοντά μου και δεν ξέρεις την καρδιά μου. Τόσα χρόνια ζεις κοντά μου και δεν ξέρεις την καρδιά μου. Μ' όλο τον κόσμο μάλωσα για σένα. Πέρασα νύχτες και βράδια πικραμένα. Μαζί πληγώνεις μια καρδιά χρυσή και υποφέρεις άδικα κι εσύ. Και υποφέρεις άδικα κι εσύ. Και υποφέρεις άδικα κι εσύ. Τόσα χρόνια ζεις κοντά μου και δεν ξέρεις την καρδιά μου. Αγαπάς και με ζηλεύεις την καρδιά μου την παιδεύεις. Μ' αγαπάς και με ζηλεύεις την καρδιά μου την παιδεύεις. Εσύ αγάπα με και να μη φοβάσαι. Δική μου είσαι, δική μου πάντα θα σε. Έλα και δώσ' μου της αγάπης το φιλί για να χαρούμε λίγο τη ζωή. Για να χαρούμε λίγο τη ζωή. Για να χαρούμε λίγο τη ζωή. Τόσα
χρόνια ζεις κοντά μου και δεν ξέρεις την καρδιά μου. Και δεν ξέρεις την καρδιά μου. Στη δεύτερη φωνή πάντα η Μπέμπα Φινέτη και το περίφημο «Άμα θες να κλάψεις, κλάψεις» του Απόστολου του Γαλδάρα, σε στίχους του Γιώργη του Σαμολαδά. Στη δεύτερη φωνή η παρτενέρ του η Ρία η Κούρτη. Εδώ αγαπημένοι μου φτάνουμε στο σατσιόνε τέρμινι του πρώτου αφιερώματος από τα τρία αφιερώματα τα οποία ετοιμάζουμε για το μεγάλο Πάνο Καβαλά. Από μένα, από την συνεργάτη δάμου, την Αμαλία Λίνα Αλεξανδροπούλου, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Και φυσικά την καλημέρα μας. Κάθεσαι μαζί μου και δεν με παρατάς, αφού πονάς κοντά μου κι όλο καρδιό χτυπάς. Εγώ είμαι ένα παλιό παιδό, για σένα δεν αξίζω. Χωρίς να θέλω θα πονάς που θα σε βασανίζω. Τα αισθήματα σου να μην παρασυρθείς, κοντά μου να το ξέρεις πως θα καταστραφείς. Εγώ είμαι ένα παλιό παιδό, για σένα δεν αξίζω. Χωρίς να θέλω θα πονάς που θα σε βασανίζω. Να με φτιάξεις γιατί είναι πια αργά. Κάποια βαριά κατάρα όλο με κυνηγά. Εγώ είμαι ένα παλιό παιδό, για σένα δεν αξίζω. Χωρίς να θέλω θα πονάς που θα σε βασανίζω.